Η απόφαση τη εφορία να βάλει στο στόχαστρο τα φιλοδορήματα τόσο των εργαζομένων όσο και των καταστηματαρχών έχει προκαλέσει αντιδράσει. Τα φιλοδορήματα δεν φορολογούνταν, είτε δινόταν με μετρητά είτε μέσω κάρτα. Ωστόσο, πλέον με την ένταξη των ταμιακών μηχανών στο σύστημα του τάξη, η διαδικασία έχει αλλάξει, καθώ απαιτείται η έκδοση απόδειξη για το φιλοδόρημα. Εάν αυτό δεν τηρείται, θεωρείται παράβαση. Οι επιχειρήσεις έχουν βρει τρόπους να καταχωρούν τα φιλοδορήματα ηλεκτρονικά ώστε να αποδίδονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κάτι που συνεπάγεται ασφαλιστικές εισφορές τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς τα φιλοδορήματα πλέον θεωρούνται πρόσθετο εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια που έχει μπει το πλαστικό χρήμα στην ζωή μας, όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να πληρώσουν με τραπεζικές κινήσει. Έτσι λοιπόν όταν πηγαίνουμε και για έναν καφέ, για ένα ...όταν πηγαίνουμε για φαγητό, πολλές φορές επιλέγουμε να πληρώσουμε με κάρτα. Όταν πληρώνουμε με μετρητά και θέλουμε να δώσουμε κάποιο φιλοδόρημα... ...κάποιο tip στο παιδί το οποίο έρχεται και μας σερβίρει... ...και ουσιαστικά του λέμε ένα ευχαριστώ προσωπικά για την καλή υπηρεσία που μας προσέφερε... ...του δίνουμε με μετρητά το ποσό που θέλουμε να του δώσουμε. Ε, όταν όμω πληρώνουμε με κάρτα... Ε, το ποσό αυτό μεταφέρεται, ουσιαστικά, στην επιχείρηση... και η επιχείρηση θα πρέπει, αφού κρατήσει ένα ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών... και να το αποδώσει στον ΕΦΚΑ, το υπόλοιπο ποσό να το δώσει ε, στον εργαζόμενο... το οποίο, όμως, θα το προσθέσει στο μισθό, στις μισθωτές υπηρεσίες ε, του εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι, τελικά, το ΤΥΠ, το φιλοδόρημα, θα, ε, θα φορολογηθεί... Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο μέρο του μικρού αυτού ποσού που δίνουμε ουσιαστικά στα παιδιά, θέλοντα να του πούμε ευχαριστώ που μα σερβίρουν, ε, πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΕΦΚΑ. Οι πελάτε αφήνουν συνήθω μικρά ποσά, όπω 1, 2 ή 5 ευρώ, για να ευχαριστήσουν τον εργαζόμενο για την εξυπηρέτηση, κάτι που θεωρείται μια προσωπική συναλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων. Ουσιαστικά το πρόβλημα προκύπτει όταν τα φιλοδορήματα πληρώνονται ηλεκτρονικά και η εφορία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη απόδοση και φορολόγηση. Το θέμα της φορολόγησης των φύλλων δωρημάτων είναι πολύπλοκο και χρειάζεται προσοχή καθώς αφορά πολλές κατηγορίες εργαζομένων από το χώρο της εστίασης μέχρι τον τουρισμό. Όσο επιλέγουμε να πληρώσουμε με μετρητά, το δίνουμε στο χέρι του παιδιού και τελειώνει η υπόθεση. Ε, διαφορετικά, αν επιλέξουμε να πληρώσουμε με κάρτα και να του μεταφέρουμε το τυπ με την κάρτα, ε, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού τελικά δεν θα καταλήξει ε, ως ευχαριστώ στο παιδί αυτό, αλλά θα καταλήξει ε, στον ασφαλιστικό φορέα και στο Υπουργείο Οικονομικών στις εφαρμογές που έχουμε με φαγητό, που έχει ειδική επιλογή στην κάρτα του να επιλέξει να πληρώσει το τύπ και εκείνο το τύπ που εφαρμογείται. Ναι, μιλάμε γι' αυτό. Αυτό είναι το τύπ το οποίο είναι σε ξεχωριστή επιλογή και από εκεί και πέρα θα πρέπει ο εργοδότη να το χειριστεί ανάλογα και να το αποδώσει είτε στον ΕΦΚΑ είτε στον υπάλληλο και κατά να προσαυξηθεί και ο μισθό του.